Κλιμάκιο του Υπουργείου Εργασίας με επικεφαλή στο σύμβολο του Υπουργείου Μάριο Μουζάλα θα βρεθεί στην Καβάλα τη Δευτέρα. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Καβάλας θα γίνει ενημέρωση των οικιστών στους οικισμούς του ΤΕΟΣ ΟΕΚ, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Καβάλας, με θέμα την ανάλυση και την παρουσίαση των μέτρων που διευκολύνουν την ελάφρυση αποπληρωμής των εργατικών κατοικιών. Θα ενημερωθούν οι οικιστές για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που τους αφορούν, την επίλυση του προβλήματος των οριστικών παραχωρητηρίων των εργατικών κατοικιών, τα μέτρα ωφέλειας όπως η νέα ενιαία τιμή παραχώρησης, η αύξηση του αριθμού των δόσεων σε 360, τα μέτρα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η απαλλαγή υποχρέωσης δόσεων για 6 μήνες, εκπτώσεις ταχύτερης αποπληρωμής, περικοπή τόκων υπερημερίας κλπ. Τα μέτρα αφορούν τους οικιστές που έχουν πάρει προσωρινό και οριστικό παραχωρητήριο. Από την 3η 10 Οκτωβρίου, ο διεθνής ειδησιογραφικός σταθμός Euronews προβάλλει ένα βίντεο αφιερωμένο στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη γαστρονομία της και τις επιλογές που προσφέρει στους επισκέπτες της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών, το οποίο προβάλλεται τηλεοπτικά και διαδικτυακά ταυτόχρονα σε 12 διαφορετικές γλώσσες, σε 430 εκατομμύρια νοικοκυριά σε 166 χώρες ανά τον κόσμο, εντάσσεται στην εκπομπή Focus του Euronews. Το αφιέρωμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εστιάζει στους άγνωστους θησαυρούς της περιοχής μας και αναμένεται να τονώσει περαιτέρω το ρεύμα των τουριστών. Ωστόσο, τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία του Δήμου Παγκαίου και της ευρύτερης περιοχής του νομού Καβάλας από το τηλεοπτικό μήνυμα που προβάλλεται τις τελευταίες μέρες από τον Πανευρωπαϊκής Εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό Euronews, εκφράζει η Δημοτική Αρχή Παγκαίου με επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο. Υπογράφεται τις επόμενες ημέρες η παραχώρηση αγροτεμαχίων 33,5 συστημάτων στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ανακοίνωση παραχώρησης έγινε χθες στη διάρκεια συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, μεταφέροντας το αίτημα της σχολής στον αρμόδιο Υπουργό. Η βουλευτής υπογράμμισε ότι για την εξέλιξη της σχολής απαιτείται η έμπρακτη στήριξή της από την πλευρά των αρμόδιων υπουργείων, ώστε η επιστημονική γνώση να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Απαντώντας στην ερώτηση, ο κ. Αποστόλου αναγνώρισε ότι η δραστηριοποίηση στον αγροτικό τομέα ανθρώπων με κατάλληλη επιμόρφωση και υψηλή εξειδίκευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προαγωγή και την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Το αγρόκτημα που παραχωρείται είναι η έκταση του σταθμού γεωργικής έρευνας Ορεστιάδας του ΕΘΙΑΓΕ.